Και τώρα πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κωνσταντίνο Βαρσάμι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων. Από την δική του εμπειρία, από τη δική του θέση, θα θέλαμε να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί στην κρατούμενη, στην Ρούλα Πισπυρίγκου. Πώς είναι, 3-24 ώρα μέσα. Ναι, ναι. Πώς είναι η καθημερινότητά της στη φυλακή. Πράγματα που ακούμε, κύριε Βαρσάμι, κάποια διωγγωμένα, κάποια διαστρεβλωμένα. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να μας πείτε μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ρούλα Πισπυρίγκου. Στις φυλακές. Γιατί ακούμε πολλά, κύριε Βαρσάμι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι σε καλή κατάσταση η κρατούμενη. Είναι στο χώρο που κρατείται από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο κατάστημα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στη συμπεριφορά της. Αύριο ενδεχομένως να δεχτεί και το πρώτο επισκεπτήριο, γιατί Δευτέρα και Παρασκευή νομίζω έχει επισκεπτήριο. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση. Επιτηρείται από τους συναδέλφους όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες κρατούμενες που έτσι. Κύριε Βαρσάμι, να σας ρωτήσω κάτι. Μάθαμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να αλλάξει κελί. Σε ειδική πτέρυγα. Να αλλάξει κελί. Αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση της φυλακής, αν θα πρέπει και αν χρειάζεται να αλλάξει το χώρο που κρατείται. Το έχει αιτηθεί η ίδια, το έχει ζητήσει. Δεν έχει σημασία αν έχει ζητηθεί από την ίδια. Σημασία έχει το τι θα αποφασίσει. Σωστά, και θα κρίνει φυσικά το Συμβούλιο της Φυλακής που πρέπει να κρατηθεί και σε ποιο σημείο είναι πιο ασφαλής. Νομίζω ότι για την ώρα δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο στο χώρο που κρατείται. Και πιστεύω και θα έρθει και στιγμή, κάποια στιγμή που θα ενσωματωθεί με τις υπόλοιπες κρατούμενες. Έχει φανεί από την αρχή, να κρατείται σε ένα έχει φανεί από την αρχή ότι όλο το μέλημα είναι καταρχήν να είναι ασφαλής. Έχει φανεί αυτό από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είναι ασφαλής. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την ασφαλειά της. Ναι. Παρότι δεν είναι τα δικά μας νερά αυτά και δημοσιογραφικά, αλλά και σαν απλοί τηλεθεατές φαντάζομαι τώρα, αυτό το οποίο παρακολουθούμε, αυτό το οποίο ακούμε είναι αναφορικά και με τις παροχές. Με την τηλεόραση, τι έχει γίνει. Για κάποια πράγματα που σε κάποιους ακούγονται ως προνόμια ή αν τελικά είναι θέματα που δικαιούνται. Δεν είναι θέμα προνομίων. Δικαιούται να έχει από τη στιγμή που θα λήξει η περίοδος των πρώτων ημερών ενδεχομένως που η ψυχολογία της βρίσκεται και στο χαμηλότερο σημείο και δεν θα υπάρχει ο φόβος να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να κάνει κάποια ζημιά στον εαυτό της, δικαιούται να έχει την τηλεόραση, δικαιούται να έχει τα βιβλία της, θα μπορεί να έχει τον αναπτήρα της από τη στιγμή που θα σταθεροποιηθεί ο κίνδυνος να κάνει κάποιο κακό στον εαυτό της. Θα έχει ό,τι έχουν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Γιατί, κύριε Βαρσάμι, το λέμε για την τηλεόραση. Γιατί κάπου χθες διάβασα και όλες μέσα σε όλα αυτά που διαβάζουμε ότι δεν είχε και χρήματα για την τηλεόραση. Δηλαδή ότι έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι που εσείς το διαψεύδετε, γιατί δικαιούται κανονικά τηλεόραση να έχει μετά από κάποιο σημείο. Βεβαίως. Θα τη φέρουν οι δικοί της. Πιθανώς στο επισκεπτήριο, το πρώτο επισκεπτήριο, θα μπορούν να τη προμηθεύσουν και τηλεόραση. Επιτρέπεται να έχει τηλεόραση. Ναι, το ότι επιτρέπεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν το ξέραμε, το διαβάσαμε επί την ευκαιρία. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια καταστήματα που χορηγούν, που η τηλεόραση είναι χορηγείται από το κατάστημα, από τη φυλακή την ίδια. Υπάρχουν κάποιες φυλακές που οι κρατούμενοι αγοράζουν οι ίδιοι τις τηλεοράσεις. Είναι σημαντικό πάντως, επί την ευκαιρία το μάθαμε ότι το δικαιούνται. Αν μια φυλακή έχει 200-300 κελιά, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να χορηγήσει και 300 τηλεοράσεις. Ο σοφρονιστικός κώδικας δίνει το δικαίωμα σε κάθε κρατούμενο να μπορεί να προμηθευτεί ο ίδιος εφόσον έχει χρήματα την τηλεόραση. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί είναι δεν το γνωρίζαμε. Η τηλεόραση αυτή καθεαυτή είναι και μια βασική πηγή ενημέρωση πληροφοριών που είδαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι είναι κάτι το οποίο προκύπτει. Και όταν κάποιο κρατείται μόνο του, είναι σημαντικό. Όταν κάποιο κρατείται μόνο του για λόγου ασφαλεία, είναι σημαντικό. Μάλιστα. Και η επικοινωνία είναι από τα σημαντικότερα προνόμια που μπορεί να έχει ένα κρατούμενο. Δεν μπορεί κανεί να αποκόψει την επικοινωνία του κρατουμένου με του συγγενεί του, με του συνηγόρου του, με τον έξω κόσμο. Δεν τον απομονώνει με τον τρόπο αυτόν. Πάντα υπάρχει αυτή η γέφυρα, όπω καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, είναι καινούργια, πολύ καινούργια για μα και πρωτόγνωρα δεδομένα. Ίσως μέχρι πρώτη να μην είχε χρειαστεί να
μπούμε στη διαδικασία να τα μάθουμε και το παραμικρό που μπορεί για εσάς, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως να φαίνεται αυτό το απλό πράγμα, ίσως άτοχο, άστοχο ή ανούσιο, να είναι πολύ σημαντικό και για τον απλό τηλεθεατή που το παρακολουθεί. Το καταλαβαίνω, γι' αυτό και σας φαίνεται, ναι, φαίνεται στον πολύ κόσμο ότι ο αναπτήρας, τι μπορεί να κάνει με έναν αναπτήρα. Θα μπορεί να τον καταπιεί, θα μπορεί να βάλει φωτιά στο στρώμα της. Ναι. Για μας κάποια πράγματα τα οποία για τον έξω κόσμο είναι ακίνδυνα, για μας εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν πολύ επικίνδυνα. Ακριβώς, γιατί διαβάσαμε και για τα κορδόνια και για τα σεντόνια, δηλαδή για πράγματα τα οποία πιθανώς διαφορετικά να μπορούν να αξιοποιηθούν με κακό τρόπο, εννοώ. Βεβαίως, μπορεί με τα κορδόνια κάποιος να κρεμαστεί. Μπορεί αντίστοιχα και με τα καλώδια της τηλεόρασης. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να. Κύριε Βαρσάμι, κάτι τελευταίο, επειδή αναφερθήκατε στο επισκεπτήριο Δευτέρα με Παρασκευή, είναι κάτι το οποίο το έχουν όλοι οι κρατούμενοι, έτσι? Δεν υπάρχει κάποια άλλη συνθήκη στην κατηγορούμενη τη συγκεκριμένη? Ισχύει για όλους τους κρατουμένους, δεν ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη. Α, okay. Μάλιστα. Τώρα, αν θα κάνει, φαντάζομαι θα είναι σε διαφορετικό χρόνο από τους υπόλοιπους κρατούμενους, τουλάχιστον για αρχή. Α, μάλιστα. Οπότε να μην συμπέσουν, να καταλάβω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Βαρσάμι. Μας πιέζει ο χρόνος, αλλά εκτιμάμε πάρα πολύ την παρουσία σας. Να είστε καλά. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή η πορεία της, η υγεία της και η κατάστασή της είναι βασικά, είναι καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι νεότερο και με το επισκεπτήριο, αλλά και με όποια νέα απόφαση ληφθεί, θα την μεταφέρουμε.